Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, εδώ στην πρώτη ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας, στο prime time της Δευτέρας, ώρα αιχμής, για μία ακόμα ημέρα. Και βεβαίως απόψε θα κάνουμε μία συζήτηση, είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης Κρήτης, εφόσον εκλεγεί, να είναι εδώ περίπου ένα μήνα μετά τις εκλογές, για να συζητήσουμε σε μία διαφορετική βάση. Όπως λοιπόν καταλάβατε και όπως έχετε δει και από τα τρέιλερ που παίζουν όλες αυτές τις ημέρες, μαζί μας στην εκπομπή Ώρα Εχμής, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στη νέα αυτοδιοικητική σας θητεία από την 1η Ιανουαρίου. Το έχουμε πει βεβαίως κατηδίαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να τα πούμε και τηλεοπτικά. Θέλω το πρώτο ερώτημα που νομίζω είναι ένα ερώτημα που σας το κάνουν όλοι οι κριτικοί και όλοι οι κριτικές. Είστε ο Περιφερειάρχης με την μεγαλύτερη λαϊκή αποδοχή. Έχετε ένα τεράστιο ποσοστό. Η Κρήτη σας έδωσε την δυνατότητα για τα 5 επόμενα χρόνια να ηγηθείτε σε μια πενταετία που είναι πολύ κρίσιμη όσον αφορά την ανάπτυξη. Καταρχήν, τι νιώθει ο πρώτος πολίτης της Κρήτης με αυτήν την αποδοχή από τον κόσμο? Υπάρχει φόβος μήπως τους απογοητεύσω? Καταρχήν να πω ότι δεν νιώθω ότι είμαι ο πρώτος πολίτης της Κρήτης. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι πολίτες το ίδιο. Το βάρος της ευθύνης, κύριε Δασκαλάκη, είναι πολύ μεγάλο. Και πραγματικά, όπως το λέτε, πρέπει να μην απογοητεύσουμε τον κόσμο. Πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά, όπως έχουμε δουλέψει όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι αποτέλεσμα ενός ατόμου, είναι αποτέλεσμα όλης της ομάδος και των εκλεγμένων και των μη εκλεγμένων. Όλοι μαζί κερδίσαμε. Δεν κέρδισαν μόνο οι συνάδελφοι που εκλέχτηκαν, αλλά όλος ο συνδυασμός κέρδισε. Και από την πλευρά τη δική μου, όσο με αφορά, αναλαμβάνω το βάρος της ευθύνης που είναι πολύ μεγάλο, όταν οι 8 στους 10 πολίτες της Κρήτης εμπιστεύτηκαν να συνεχίσουμε για τα επόμενα 5 χρόνια, πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε, και πάντα με τη συλλογικότητα, πάντα με τον ίδιο τρόπο που δουλέψαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε και την επόμενη πενταετία. Με βάση την πολιτική επιστήμη, κύριε Αρναουτάκη, τα υψηλά ποσοστά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και φαινόμενα αλαζονίας. Και δεν αφορά η αλαζονία σας προσωπικά, αλλά και την ομάδα που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Είστε αποφασισμένος να χαράξετε κόκκινες γραμμές για να μην υπάρξει κανένα φαινόμενο αλαζονίας? Θα σας πω πολύ απλά. Στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια υπάρχουν πολλοί που έχουν ασχοληθεί με τα κοινά που ήδη μοιράζουν θέσεις ή θεωρούν σίγουρες τις θέσεις τους. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχήν ποτέ δεν κάνω καμία συμφωνία με κανένα υποψήφιο, ούτε με κανένα πολιτικό χώρο. Πηγαίνουμε όλοι μαζί, πηγαίνουμε πρώτα για την νίκη να εκλεγεί ο συνδυασμός και μετά, ανάλογα τις ικανότητες του καθενός, ανάλογα που μπορεί να προσφέρει καλύτερα, σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζω για τον καθένα και σύμφωνα και με το βιογραφικό και τι έχει κάνει ο καθένας, να μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Θέλω να σας εκμεύσω έτσι κάποια πράγματα. Σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα αναλωθώ λίγο σε αυτά τα εσωτερικά της διεργασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες της Κρήτης επιθυμούν από εσάς να επιλέξετε ανθρώπους που θα ηγηθούν μιας ομάδας που θα είναι ευέλικτη, αποτελεσματική, να έχει το γνωστικό αντικείμενο, γιατί μιλάμε για μια πενταετία μεγάλων έργων, νέος κρητικός αυτοκινητόδρομος στον αεροδρόμιο στο Καστέλι, μεγάλα έργα στον πρωτογενή τομέα, ένα αναπτυξιακό στοίχημα τεράστιο για την Κρήτη. Και θέλω λίγο να σταθούμε στο αν έχετε μπει στην διαδικασία, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, να μετράτε τα κουκιά που έβγαλε η κάλπη. Δηλαδή, έχετε βάλει στο μικροσκόπιο πρόσωπα που θα μπορούσαν να παίξουν έναν καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την αυτοδιοικητική πενταετία? Και αν ναι, ποια είναι τα κριτήρια σας? Τα κριτήρια είναι της εργατικότητας του καθένα. Δεν έχει σχέση τα κουκιά, κύριε Δασκαλάκη, όχι. Δεν είναι ποτέ τα κουκιά, είναι να υπάρχουν οι ικανότητες. Οι ικανότητες να μπορούν να προσφέρουν στο γενικό σύνολο και να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα έχουμε ακόμα 1,5 μήνα μέχρι να πάμε για το ξεκίνημα της νέας περίοδου και νομίζω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν
από κάθε περιφερειακή ενότητα, να έχουμε τους ικανότερους, τους καλύτερους, αλλά μην ξεχνούμε ότι έχουμε και 5 χρόνια μπροστά μας. 5 χρόνια, βέβαια. Άρα υπάρχει όλα αυτά, όλα αυτά πρέπει να είναι μέσα πάνω στο τραπέζι και να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά την αλαζονία δεν θα αφήσω προς Θεού να περάσει σε κανένα συνάδελφο, γιατί πρέπει να ακολουθείτε αυτό το οποίο έχουμε χαράξει. Πρέπει να είμαστε το ίδιο με τους πολίτες. Συναντήσεις, επαφές με συνεργάτες σας, με ανθρώπους που έχουν εκλεγούν. Είπατε ότι δεν θα μετρήσετε τα κουκιά. Άρα να υποθέσω ότι κανείς δεν κάνει συμφωνία με μία θέση, ακόμα και αν βρίσκεται στην πρώτη θέση, στις πρώτες θέσεις της λίστας, όσον αφορά τους ψήφους που πήρε. Δεν έχει ποτέ γίνει μία τέτοια συμφωνία. Όμως θα σταθμίσω με την επόμενη περίοδο ποιο θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για να έχουμε τους εκπροσώπους που θα προχωρήσουν στην Περιφερειακή Αρχή σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Εγώ θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 περιφερειακές ενότητες. Είναι οι πρώην 4 νομαρχίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου έχει μία ξεχωριστή θέση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ουσιαστικά είναι ο τοπικός ηγέτης σε εισαγωγικά μιας περιφερειακής ενότητας. Είναι τα μάτια και τα αυτιά του Περιφερειάρχη Κρήτης στο νομό. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτήν τη θητεία στο Λασίθι, τον κύριο Συριγωνάκη στο Ηράκλειο, την κυρία Λιονή στο Ρέθυμνο και τον κύριο Καλογερή στα Χανιά. Είναι μία ομάδα που θα μπορούσε να αλλάξει ή θεωρείτε ότι δεν θα αλλάξει από τη νέα αυτοδιοικητική θητεία? Πάω πολύ στοχευμένα την ερώτηση. Είναι ξεκάθαρη η ερώτησή σας και πρέπει να πω ότι επειδή προέρχομαι από τον αθλητισμό και συλλογικά δουλεύουμε και ξέρουμε πώς πηγαίνει η τακτική, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Άρα εδώ ουσιαστικά μου δίνεται μία είδηση, κύριε Αρναουτάκη, ότι οι 4 αντιπεριφερειάρχες Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων θα συνεχίσουν να έχουν την αυτοδιοικητική θητεία και την επόμενη πενταετία. Ακριβώς. Θέλετε να μου το συγκεκριμενοποιήσετε? Τι είναι αυτό το χαρακτηριστικό σε αυτούς τους 4 ανθρώπους? Ο κύριος Συριγωνάκης, ας πούμε, στο Ηράκλειο είναι ένας άνθρωπος που πήρε 24.000 ψήφους, μια τεράστια δυναμική. Πολύ καλά πήγαν και οι υπόλοιποι 3. Έπαιξε ρόλο αυτό ή η ικανότητα αλλά και το αποτέλεσμα που έφεραν είναι αυτό που τελικά τους κάνει να παραμένουν στη θέση τους? Το πρώτο είναι η εργατικότητα. Και πρέπει να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τους συνεργάτες για αυτή την εργατικότητα που έχουν δείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ήταν επικεφαλής των περιφερειακών ενωτήτων όλοι. Δουλέψαμε και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Γιατί δεν ήταν εύκολο. Περάσαμε με μια πανδημία, μια κρίση πολύ μεγάλη. Ήταν η πιο δύσκολη τετραετία που έχουμε περάσει. Ήταν η ενεργειακή κρίση, η οικονομική κρίση, η κοινωνική κρίση. Όλα αυτά μέσα από τη συλλογικότητα και ειδικά με τους επικεφαλείς μπορέσαμε και ανταποκριθήκαμε σε όλες τις δυσκολίες και προχωρήσαμε. Άρα δεν είναι δυνατόν να μπορούμε για να συζητούμε για οποιαδήποτε αλλαγή. Άρα δεν πάνε καλά στην πορεία. Αυτό δίνεται η δυνατότητα σύμφωνα με την νομοθεσία να μπορεί να αλλαχτεί οποιοδήποτε αντιπεριφερειάρχης. Επειδή στο τέλος μιας αυτοδιοικητικής θητείας κάνετε και έναν απολογισμό και επειδή στο Περιφερειάρχης της Κρήτης και μιας και μας είπατε τώρα ότι οι 4 αντιπεριφερειάρχες που είναι ήδη στις θέσεις τους θα παραμείνουν τουλάχιστον για ένα μεγάλο μέρος της επόμενης θητείας εφόσον οι αριθμοί που φέρνουν το αριθμί σε εισαγωγικά είναι αποτελεσματικοί για την ανάπτυξη της Κρήτης, γιατί γι' αυτό τους ψήφισε ο λαός της Κρήτης. Να το πάμε ανατολικά, από το Λασίθι. Τι είναι αυτό που την προηγούμενη αυτοδιοικητική σας θητεία θεωρείτε ότι ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ανδρουλάκης, το έτρεξε αρκετά? Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι εκεί είχαμε μία αλλαγή. Γιατί πράγματι. Είχαμε μία αλλαγή από υποψήφιο που ήταν μαζί μας και ήθελε να κατέβει βουλευτής. Ο κύριος Γουλιδάκης, ο Γιάννης, εξαίρετος όλη την πορεία, αλλά δεν ήθελα να μπερδέψουμε ότι τη μια είμαι υποψήφιος για βουλευτής, την άλλη για δήμαρχος, άρα γι' αυτό το λόγο υπήρξε η αλλαγή. Ο Γιάννης Ανδρουλάκης προχώρησε ικανοποιητικά, ένωσε ακόμα περισσότερο όλους τους Δήμους, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες
του κάθε Δήμου στο Λασίθι και εκτιμήθηκε και από το ποσοστό το οποίο, από τις ψήφους που πήρε. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης παραμένει στη θέση του. Πάμε στον κύριο Συρηγονάκη. Ένας δύσκολος νόμος το Ηράκλειο, πιο μεγάλος πληθυσμιακά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με την εργατικότητα του κυρίου Συρηγονάκη, την άριστη συνεργασία και με τον Νίκο που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί όποια πέτρα είχε να σήκωνες, ο Συρηγονάκης ήταν από κάτω. Ο σεβασμός απέναντι σε μένα προσωπικά, στους συναδέλφους, γιατί πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Δεν υπήρξε αλαζονία, είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, αν κάποιος συνάδελφος ξεκινήσει και πάει με αλαζονία. Άρα ο κόσμος ήταν με τις ψήφους που έδωσε, ήταν μια ανταμοιβή μεγάλη απέναντι σε ένα άτομο που δούλεψε δίπλα μου, πάντα με σεβασμό, πάντα με συνεννόηση για οτιδήποτε γινόταν, είτε θετικό είτε αρνητικό. Ποτέ δεν έριξα την ευθύνη, αν ήταν κάτι σε ένα συνεργάτη. Όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη, δεν την έχει ποτέ ένας για να πω ότι ναι, φταίει ο χ συνεργάτης και δεν έγινε καλά κάτι. Η συνεργασία αρίστη και θεωρώ ότι... Παίρνει ανανέωση στην θητεία του. Η επιλογή θα είναι... Μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Πάμε τώρα στην μοναδική κυρία της παρέας, την κυρία Λιονή, στο Ρέθυμνο, που από ό,τι κατάλαβα θα παραμείνει και αυτή στη θέση της από την 1η Ιανουάριο του 2024, αφού ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, αυτό μας είπατε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η κυρία Λιονή είναι και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Mm-hmm. Από την νομοθεσία, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο Περιφερειάρχης ή, εάν δώσει αυτό το δικαίωμα, σε αντιπεριφερειάρχη. Όταν οι αποφάσεις με τόσα εκατομμύρια που έχουν δημοπρατηθεί από πλευράς της περιφέρειας έχουν σχεδόν ομόφωνα πάρθει αποφάσεις και όταν εγώ έμπαινα δύο ή τρεις φορές το χρόνο να πω τα χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους, mm-hmm. όταν είχε αυτή την ενότητα μέσα στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά δεν είναι μόνο η Οικονομική Επιτροπή που είναι, περνά όλη η διαχείριση, η οικονομική αποχή, αλλά και μέσα από τις προτάσεις, μέσα είναι και μια τεχνοκράτηση. Η κυρία Λιονή είναι μια τεχνοκράτηση. Μια τεχνοκράτηση που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα. Έχουμε ξεκινήσει μαζί από το 2010, ένας έμπιστος συνεργάτης που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα και το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την προετοιμασία των μελετών που πρέπει να υπάρχει και οτιδήποτε συμβαίνει είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα. Η εκπροσώπηση σε πάρα πολλά φόρα σε όλη την Ελλάδα από την κυρία Λιονή ήταν ό,τι καλύτερο είχαμε. Άρα είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης που η εμπιστοσύνη και βεβαίως και από την επόμενη περίοδο θα είναι πάλι η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, για να σας δώσω άλλη μια είδηση. Άρα πέρα από αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου και η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Ακριβώς. Πάμε τώρα στον κύριο Καλογερή. Σήμερα μου δίνετε ειδήσεις, κύριε Αρναουτάκη, και σας ευχαριστώ. Για τον Νίκο τον Καλογερή τι να πεις. Από μόνος του είναι μια κατηγορία. Ενώνει τα Χανιά, έχει μια πολύ δυναμική παρουσία. Όλα τα χρόνια και τότε που ήταν εδώ αντιπεριφερειάρχης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, μια εξαίρετη συνεργασία. Τώρα μέσα από τη δουλειά που έχει κάνει στην αντιπεριφέρεια αναδείχθηκε μέσα ως πρώτος από τα κουχιά που είπατε στην αρχή που έχει πάρει και είναι έτσι και αυτός ένας πολύτιμος συνεργάτης που δένει όλη την Κρήτη μέσα από την προσπάθεια που καταβάλει, γιατί για τα Χανιά είναι μια περιοχή που πρέπει και νιώθουν ότι είμαστε όλοι δίπλα, ότι μπορούμε και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη, στην εργασία, στην κοινωνική συνοχή, στα έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος και πρέπει να τονίσω ότι όλη η συνεργασία αυτή ήταν όλα τα χρόνια μια εξαίρετη συνεργασία, μια δυναμική συνεργασία, γιατί ο καθένας από τους συναδέλφους έχει μια διαφορετική οντότητα, mm-hmm. έχει μια διαφορετική ιδιοσυγκρασία, όμως όλα αυτά
δεν είναι μεταξύ μας και δίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Χωρίς να σημαίνει ότι πάντα πρέπει να συμφωνούμε, γιατί στη δημοκρατία δεν είναι ότι πρέπει πάντα να συμφωνούμε, κύριε Δασκαλάκη. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν όμως και οι συγκλήσεις και αν χρειαστεί κάπου τελική απόφαση, παίρνω αν υπάρχει μια διαφορετική από κάποιους συναδέλφους. Κάποιος, εγώ θα κάνω τώρα λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί δεν υπάρχει αντίλογος. Κάποιος μπορεί λοιπόν τώρα να έρθει να σας πει, κύριε Αρναουτάκη, ότι το βασικό ηγετικό σχήμα, που πέρα από τον Περιφερειάρχη είναι οι τέσσερις αντιπεριφερειάρχες των νομών, είναι το ίδιο. Πού είναι η ανανέωση? Μα υπάρχουν ακόμα υπόλοιποι αντιπεριφερειάρχες τότε. Αυτό όμως θα μου επιτρέψετε να σας το πω τον Ιανουάριο. Τώρα είναι νωρίς. Οι δασκαλάκοι πήρατε πολλές αποφάσεις. Τα υπόλοιπα είναι... Ωραία, θα σας την κάνω αλλιώς την ερώτηση. Αυτά τα παραπονάκια, αυτή η πικρία που μπορεί να υπάρξει, γιατί υπάρχουν περιφερειακές ενότητες που πήγαν κάποιοι υποψήφοι καλύτερα από άλλους τα σχετικά, πώς θα τα κάμψετε? Είναι ένας πονοκέφαλος, φαντάζομαι, για τον περιφερειάρχη αυτός. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι κανείς δεν πρέπει να έχει κανένα παράπονο. Έχουμε πεδίο δόξη λαμπρό. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Το ράσο δεν κάνει τον παπά. Μέσα από τη δουλειά αναδεικνύεται ο καθένας. Έχουμε λοιπόν πεδίο δόξη λαμπρό, μια πενταετία, να μπορούμε να προσφέρουμε το καλύτερο μέσα από μια συλλογική δουλειά. Ο κόσμος μας ψήφισε για την ενότητα, για τη συλλογικότητα, για την ισόρροπη ανάπτυξη. Δεν μας ψήφισε για να πάρουμε κάποιες θέσεις. Ξέρανε ποιος θα είναι ο Περιφερειάρχης και παράλληλα με τους συνδυασμούς και με τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συνεργασίες που κάναμε, έδωσε αυτό το αποτέλεσμα το 78%. Είπατε ότι το ηγετικό σχήμα στις τέσσερις αντιπεριφέρειες παραμένει ως έχει και ότι η ανανέωση θα επέλθει μέσα από, από την ομάδα που θα φτιαχτεί για τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, τους εντεταλμένους και γενικότερα αυτούς που θα λάβουν κομβική θέση μέσα στην περιφέρεια. Όμως εδώ έχουμε μία Κρήτη που έχει τέσσερις νομούς. Ένα Ηράκλειο που έχει πάρα πολλούς σήμερα εκλεγμένους με μια μεγάλη δυναμική. Το ίδιο ισχύει και στους υπόλοιπους νομούς, αλλά αναφέρουμε στο Ηράκλειο επειδή το Ηράκλειο είναι πληθυσμιακά μεγαλύτερο. Η κατανομή... Έχει 19 εκλεγμένους, ακριβώς. Εκλεγμένους που είναι κατανομή... ένα πολύ μεγάλο. Ναι, η κατανομή των ηγετικών θέσεων θα γίνει ανάλογα με τον πληθυσμό ή μπορεί να δούμε και εικόνες αντιστρόφως ανάλογες. Δηλαδή, ένας ικανός Ρεθυμιώτης, ένας ικανός Λασιθιώτης θα μπορούσε να ήταν αντιπεριφερειάρχης παιδείας. Εσείς θέλετε να πάρετε τώρα και άλλη πληροφορία. Προσπαθώ, σας μπορώ. Είπα ότι το νέο χρόνο, αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρίου, θα ανακοινώσω τις υποψηφιότητες που θα είναι ο κάθε ένας αντιπεριφερειάρχη, εντεταλμένοι σύμβουλοι, ο πρόεδρος Συμβουλίου, πρόεδρος Δεδάλου, πρόεδρος Αγροδιατροφής. Έχουμε πάρα πολλές θέσεις. Άρα έχουμε, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, και αυτό που θέλω να βγει είναι η σύνθεση από όλη την Κρήτη. Έχουμε τους ικανούς ανθρώπους να προσφέρουν, να δουλέψουν, να προσφέρουν πάντα με ταπεινότητα, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Πώς οραματίζεστε αυτήν την ομάδα? Δεν θέλω να μου πείτε ονόματα, δεν θα μου πείτε, ήδη μου έχετε δώσει μια πολύ μεγάλη είδηση. Σήμερα δεν αλλάζουν οι αντιπεριφερειάρχες της Κρήτης. Και μάλιστα μας είπατε ότι η κυρία Λιονή θα παραμείνει και στην Οικονομική Επιτροπή. Σαν Περιφερειάρχης Κρήτης, πώς οραματίζεστε αυτήν την ομάδα? Μια ευέλικτη ομάδα, μια ομάδα που θα είναι πολυπληθής, μια ομάδα που μπορεί να εναλλάσσεται μέσα στην πενταετή θητεία? Μα είναι οι θέσεις αρκετές. Όλα μπορούν να συμβούν. Γιατί αν δώσεις μια αρμοδιότητα, μια αντιπεριφέρεια σε κάποιο συνάδελφο και δεν πάει καλά ή για διάφορους άλλους λόγους πρέπει να γίνει μια αλλαγή, δεν είπε κανείς. Ο νόμος λέει ότι ένα χρόνο, μέχρι ένα χρόνο μπορεί να είναι ο καθένας αντιπεριφερειάρχης. Όλοι. Άρα ξεκινούμε και έχουμε το χρόνο. Από εκεί πέρα βλέπουμε πώς πηγαίνει όλη η υπόλοιπη θητεία. Δεν θα σας πιέσω άλλο, γιατί θα ήταν... Μα θα απαντήσω άλλο. Θα ήταν ανορθόδοξο να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τις απαντήσεις που πήρα μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όσον αφορά την είδηση που βγήκε.
Θέλω να πάμε λίγο το χρόνο πίσω, κύριε Αρναουτάκη, γιατί στο επόμενο μέρος και στο μεθεπόμενο να ξέρετε ότι οι πολίτες της Κρήτης θα σας θέσουν ερωτήματα. Η συνάδελφος η Γεωργία Μακάκη βρέθηκε σε διάφορα σημεία και συνέλεξε κάποιες ερωτήσεις όπου θα σας θέτει ένας πολίτης ένα ερώτημα και εσείς θα απαντάτε στον πολίτη. Πολλές φορές οι πολίτες είναι καλύτεροι δημοσιογράφοι από εμάς τους δημοσιογράφους γιατί βιώνουν στο πετσί τους αυτό που μπορεί να συμβαίνει έξω από την πόρτα τους. Πριν από πάρα πολλά χρόνια αναλάβατε τα ενία της περιφέρειας Κρήτης. Τι είναι αυτό το μυστικό που θεωρείτε σας έκανε τον μακροβιότερο περιφερειάρχη? Βοήθησαν οι πολιτικές συγκυρίες? Βοήθησε η αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης? Βοήθησαν ενδεχομένως κάποια χρήματα που έπεσαν στο νησί, γιατί υπήρχε μια περίοδος που έπεφταν χρήματα. Βεβαίως μέσα είναι και η οικονομική κρίση, μέσα είναι και η πανδημία, από εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι όλα πήγαν πίσω. Όταν ο Σταύρος Αρναουτάκης σκέφτεται γιατί εγώ είμαι μακροβιότερος περιφερειάρχης, τι απάντηση δίνει στον εαυτό του? Νομίζω, κύριε Δασκαλάκη, ότι ξεκινώντας το 2011, να μην ξεχνούμε ότι είχα μια θέση πάρα πολύ μεγάλη ως υφυπουργός οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας που διαχειριζόμουν 10,3 δις μόνο με δική μου υπογραφή. Όμως, πάντα εγώ ήμουν ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Ήθελα πάντα να είμαι στην αυτοδιοίκηση, να είμαι κοντά στον κόσμο. Έβαλα την υποψηφιότητα τότε για να είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης. Με επέλεξε ο Γιώργος Παπανδρέου και κατέβηκα το 2011, το 10, ως ο υποψήφιος περιφερειάρχης. Εκλεγήκαμε τότε από την πρώτη χειραρχία με 50 μισό. Μπήκαμε όμως αμέσως στα μνημόνια. Μπήκαμε σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί δεν ήταν μόνο τα μνημόνια, τα capital control, η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ θα έλεγα ένα πράγμα, κύριε Δασκαλάκη, ότι ο κόσμος τιμά απέναντί μας. Τιμά τη δουλειά, τον τρόπο που δουλεύουμε, αλλά πάνω απ' όλα, ότι πετύχαμε την ενότητα του νησιού. Από το ένα άκρο στο άλλο, δεν υπάρχει δήμαρχος που να πει ότι χτύπησε την πόρτα της περιφέρειας και δεν προσπαθήσαμε μαζί να βρούμε τις χρηματοδοτήσεις, είτε μικρό, είτε μεγάλο έργο, είτε μία παρέμβαση που έπρεπε να γίνει κεντρικά στα Υπουργεία, γιατί δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει πραγματική αποκέντρωση. Πρέπει για κάθε θέμα να είμαστε κάθε εβδομάδα στην Αθήνα, ή ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης. Δεν είναι δυνατόν όμως να λέμε ότι θέλουμε να είμαστε μία ευρωπαϊκή περιφέρεια χωρίς να δίνει τη δυνατότητα κεντρικά. Και διαχρονικά πρέπει να πω ότι πάντα πρέπει να διεκδικούμε. Άρα στο ερώτημά σας είναι η δουλειά, η ενότητα, η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα που ενώνουμε πάνω απ' όλα το νησί. Και γι' αυτό είμαι υπερήφανος ότι έχουμε κατορθώσει αυτή τη συλλογικότητα να την υπηρετούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό θεωρώ ότι εκτιμά και τιμά ο πολίτης της Κρήτης. Η αλήθεια είναι ότι όταν παρουσιάσατε το ψηφοδέλτιό σας σε αυτές τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, πολλοί και από τους συναδέλφους χαρακτήρισαν το ψηφοδέλτιο Εθνική Ελλάδος. Είχε μέσα ξεχωριστές προσωπικότητες από όλους τους τομείς, από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, από την επιστήμη, από την καθημερινότητα, από την βιοπάλη. Είπατε ότι στο Ηράκλειο εξελέγησαν 19. Αντίστοιχο Εθνική Κρήτης. Ναι, ακριβώς, Εθνική Κρήτης. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που έμειναν εκτός, έχουν όμως τις δικές τους ικανότητες. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν έναν επιτελικό ρόλο και λόγο στη διακυβέρνηση της περιφέρειας. Στο διακυβέρνηση βεβαίως το βάζω σε εισαγωγικά, κύριε Αρναουτάκη. Καταρχήν, κύριε Δασκαλάκη, έχω πει πολλές φορές σε όλους τους συνεργάτες. Όλοι μαζί κερδίζουμε. Και ο πρώτος και ο τελευταίος. Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν εκλεγεί, δεν είναι μόνο ο περιφερειάρχης και οι εκλεγμένοι. Όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα. Θεωρώ από τη στιγμή που υπάρχουν οι προϋποθέσεις για αξιοποίηση κάποιων ατόμων και σε επιτροπές και οπουδήποτε αλλού που δίνεται δυνατότητα από την νομοθεσία, θα μπορούν να αξιοποιηθούν. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν αρκετοί ικανοί συνάδελφοι που μπορούν πραγματικά να προσφέρουν. Θέλω να πάμε σε κάτι, δεν θέλω να το αναλύσουμε όμως πολύ, θα το συζητήσουμε στην πορεία. Να υποθέσω ότι το δικό σας στοίχημα για αυτήν την νέα πενταετία έχει να κάνει
με τον νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο και με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Θα επιθυμούσατε, να υποθέσω, τελειώνοντας αυτήν την αυτοδιοικητική πενταετία, να παρουσιάσετε στους κριτικούς δύο εμβληματικά έργα που τα περιμένουν ολόκληρες δεκαετίες. Είναι αυτό ένα προσωπικό σας στοίχημα? Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι προσωπικά στοιχήματα δεν βάζω ποτέ. Βάζω όμως ότι είναι εν εξελίξη ο Βόρειος Οδικός Άξονας που πάντα όλοι μαζί διεκδικήσαμε. Δεν είναι αποτέλεσμα της περιφέρειας, ναι, δεν είναι αποτέλεσμα. Τώρα υλοποιείται, γιατί πάντα πρέπει να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία και προχώρησαν κάποια θέματα και με προηγούμενη κυβέρνηση και με τη σημερινή κυβέρνηση. Έχει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώσει πολλές φορές ότι το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα θα γίνει και εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι Βόρειος Οδικός Άξονας από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία, όμως έχει δρόμο μεγάλο. Ένας μαραθώνιος, κύριε Δασκαλάκη, γιατί ανατολικά έχουν δημοπρατηθεί μέχρι τον Άγιο Νικόλαο που θα ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά να προχωρήσουν. Όμως πρέπει να προχωρήσουν και τα έργα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι Παχιάμου, που έχει δηλωθεί από την κυβέρνηση ότι θα δημοπρατηθούν από το ΕΣΠΑ. Και επίσης, μέσα στο μήνα, πιστεύω μέσα στο μήνα, θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές για Κίσαμο Ηράκλειο. Άρα είναι σημαντικά. Όμως, ξέρετε μπαίνουν, όμως κάτι. Μπαίνουν και άλλα θέματα. Να σας διακόψω λίγο. Ναι, ναι. Ξέρετε κάτι το οποίο το στυλιτεύουν οι πολίτες της Κρήτης? Ότι αυτό το έργο, αυτά τα εργοτάξια δεν είναι ακόμα ορατά. Ναι. Δηλαδή, πριν από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης. Θυμόμαστε που είχε πάει στη Νεάπολη για να παρουσιάσει το πρώτο εργοτάξιο. Η κριτική και εμένα και συγγενικά μου πρόσωπα, φίλοι με ρωτάνε, μα πού είναι αυτά τα εργοτάξια του νέου ΒΟΑΚ? Η αλήθεια είναι ότι το αεροδρόμιο Καστελίου πια το βλέπουμε. Φαίνονται οι παραλληλοί τροχόδρομοι, οι διάδρομοι, το κτίριο. Φαίνεται ότι εδώ έχουμε ένα έργο που είναι στα σπάργανα. Στο ΒΟΑΚ, στο νέο ΒΟΑΚ δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα. Θα προλάβουμε? Να σας πω. Είναι δύο έργα που είναι από Χερσόνησο μέχρι Νεάπολη και από Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι η μία εταιρεία πουλήθηκε σε μία άλλη. Mm-hmm. Έχουμε η Ντρακάτα αγόρασε. Άρα, μέχρι να περάσουν Επιτροπή Ανταγωνισμού, τώρα έληξε, αν παρακολουθήσετε την ειδησιογραφία, έχει λήξει αυτό από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άρα, εκτιμούμε το επόμενο 15ήμερο θα έχουν κλείσει όλα τα διαδικαστικά θέματα και το νέο χρόνο και τα δύο εργοτάξια ανατολικά θα μπορούν να είναι σε φουλ εξέλιξη. Υπήρχαν κάποια θέματα με κάποιες απολωτριώσεις, όμως δεν με ανησυχεί εμένα από πλευράς Χερσονήσου μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Εμείς θέλουμε να δημοπρατηθούν και τα υπόλοιπα έργα μέχρι Παχιάμου και να γίνουν οι μελέτες μέχρι τη Σιτία. Εδώ τώρα που είναι οι οικονομικές προσφορές, που είναι ένα έργο πολύ μεγάλο, 1,7 δις, πρέπει να δούμε ότι έχει ένα ποσό 430 εκατομμύρια μπει στο Ταμείο Ανάκαψης που πρέπει μέχρι το 2026 να απορροφηθεί. Άρα το έργο και αυτό δεν θεωρώ ότι θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2024. Εκτιμώ όμως ότι μέσα στο 2024, το δεύτερο εξάμηνο, θα μπορεί να ξεκινά και από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο. Επίσης πρέπει να δούμε τα θέματα του Ηρακλείου που έχει βάλει και το τεχνικό επιμελητήριο και ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και ο Δήμος Ρεθύμνης που έχει βάλει και αυτός τα θέματα. Γιατί υπάρχουν αυτές οι κόκκινες γραμμές. Πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Έχω ενημερώσει και τους δύο υπουργούς και τους προηγούμενους και τους σημερινούς. Έχουν δει πολύ θετικά όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε αναφέρει. Όπως επίσης θετικά έχουν δει μέχρι στιγμής, αλλά πρέπει να μπουν και υπογραφές, το δρόμο από το αεροδρόμιο στο Καστέλι να έρθει στην Χερσόνησο, ότι πρέπει να γίνει ένα τούνελ για να μην έχουμε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που πάει να γίνει και στην περιοχή. Ότι το βλέπει θετικά ο κύριος Σταϊκούρας αυτό. Το είδε θετικά, είχε εισηγήσεις θετικές. Έγινε και μια συζήτηση με την κυρία Μενδώνη, η οποία έχει ζητήσει λόγω αρχαιολογικών τόπων που υπάρχουν να γίνει η υπογειοποίηση, ένα τούνελ. Εκτιμώ, αλλά θέλει πίεση. Όπως επίσης χρειάζονται τα αντιπλημμυρικά έργα. Γιατί αφήνουμε τα αντιπλημμυρικά έργα. Το αεροδρόμιο πηγαίνει και εξελίσσεται πάρα πολύ ικανοποιητικά. Αλλά αν δεν γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, θα υπάρχει πρόβλημα. Και αν δεν γίνουν και οι συνδετήριοι άξονες να οδηγούν εκεί. Ακριβώς. Άρα όλα αυτά χρειάζονται επιπλέον πόροι.
δεν είναι μόνο το ποσό το οποίο έχουμε ακούσει. Χρειάζονται επιπλέον πόροι, χρειάζεται μια συνεχή διεκδίκηση και γι' αυτό χρειάζεται η μεγαλύτερη ενότητα από πλευράς των πολιτικών φορέων, από πλευράς των κοινωνικών φορέων, να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία για να δούμε επιτέλους αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που μαζί με το αεροδρόμιο, μαζί με την ενεργειακή σύνδεση, γιατί πολλές φορές αφήνουμε την ενεργειακή σύνδεση για ασφάλεια του νησιού, που είναι το μικρό και το μεγάλο καλώδιο. Το μικρό καλώδιο έχει γίνει Χανιά Πελοπόννησος. Το 24 θα είναι έτοιμο από Ηράκλειο Κορακιά μέχρι Αττική, που δίνει την ασφάλεια στο νησί. Δεν μπορούμε να λέμε θέλουμε ένα τουρισμό ποιοτικό και το καλοκαίρι να μην έχουμε ασφαλές δίκτυο. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, όλα αυτά είναι μεγάλα αναπτυξιακά έργα που παράλληλα δημόσια έργα, με ιδιωτικά έργα που βλέπουμε πόσες επενδύσεις γίνονται ειδικά στον τουριστικό τομέα, που ο τουριστικός τομέας δίνει το 50% του ΑΕΠ της Κρήτης. Να δούμε τα έργα των εγκυοβελτικών έργων που είναι προγραμματισμένα για την Κρήτη. Είδαμε ότι αφαιρέθηκε κάποια στιγμή από το Ταμείο Ανάκαμψης το δίκτυο Μπραμιανών, ο προσαγωγός Μπραμιανών, όμως με τη διεκδίκηση όλοι μαζί. Δεν είπα ποτέ ότι είναι αποτέλεσμα ενός. Όλοι μαζί, υπουργοί, βουλευτές, όποιος είναι η κυβέρνηση, πρέπει να διεκδικούμε. Μπήκε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Εκτροπή του Πλατή Ποταμού. Εκτροπή του Πλατή Ποταμού. Σε 10 χρόνια αυτό πρέπει, έχει κλείσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έχει βάση για την δημοπράτηση, νομίζω. Είναι να υπογραφεί η δανειακή σύμβαση. Έχω μιλήσει με τον κύριο Σταϊκούρα, έχω μιλήσει με τον κύριο Χατζηδάκη. Πιστεύω ότι και μέσα στο μήνα ή το πολύ μέσα στο χρόνο θα υπογραφεί η σύμβαση, γιατί είδα και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο προηγούμενο μου ταξίδι στην Αθήνα και περιμένει να υπογραφεί η σύμβαση για αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο δεν είναι μόνο για το Ρέθμινο, είναι και για τη Μεσαρά, διότι είδαμε τι έχει γίνει φέτος. Άρα και το φράγμα της Φανερωμένης θα έχουμε ένα συνδετήριο αγωγό για να γεμίζει. Και επίσης τα φράγματα, τα δύο φράγματα που θα γίνουν στα Χανιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, και στο Λασίθι επίσης, και άλλο φράγμα το οποίο να γίνει. Είναι όλα αυτά τα έργα πολύ σημαντικά, συν μικρότερα φράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Μεγάλο φράγμα είναι της Πλατιώτισσας, που τώρα περιμένουμε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και να κάνουμε τα δίκτυα που θα είναι περίπου 45 εκατομμύρια και περιμένουμε τη χρηματοδότηση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι έχω ενημερώσει και τον κύριο Αυγενάκη, τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και ήδη μέχρι τέλος του χρόνου θα δοθούν και κάποιες απορροτριώσεις 10 εκατομμύρια ακόμα. Θα γίνει η έμφραξη του χρόνου για την Πλατιώτισσα, ζητούμε, γιατί όλος ο κόσμος εκεί ενδιαφέρεται πάρα πολύ και είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό για την ενδοχώρα. Γιατί μιλάμε μόνο τα μεγάλα έργα, πρέπει να μας ενδιαφέρει. Βεβαίως. Τι και γίνεται. Θα σταθούμε σε αυτά, κύριε Ρανατάκη. Πρέπει να υπάρξει. Απλά πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως. Θα σταθούμε πολύ σε αυτά. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και ερωτήσεις των πολιτών, που πολλές από αυτές αφορούν αρκετά από αυτά που είπατε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με ειδήσεις ήρθε εδώ ο κύριος Αρναουτάκης και επανερχόμαστε.